Όπως έχει ήδη γυλεχτεί, σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας έχει ενημερώσει τόσο για τη συνάντηση που είχε με την κυρία Λουτ, καθώς επίσης και πολύ γενικά για τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Ακιντζή. Πρέπει να πω ότι εισερχόμαστε σε μια πολύ καθοριστική περίοδο αναφορικά με τις προοπτικές στο Κυπριακό. Η διαμόρφωση των όρων αναφοράς θα στοχεύει στο να ξεκαθαρίσει πού βρισκόμαστε σήμερα και πού θέλουμε να πάμε. Έχει τεράστια σημασία λοιπόν να ξέρουμε πολύ καλά πού θέλουμε να πάμε, έτσι ώστε σε όλη αυτή τη διαδικασία των συζητήσεων των επόμενων εβδομάδων, των επόμενων μηνών, να έχουμε ξεκάθαρο πλαίσιο στη βάση του οποίου θα επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Η έκκληση μας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι να γίνει η όσο το δυνατόν καλύτερη δυνατή προετοιμασία εν όψη των συζητήσεων οι οποίες θα ακολουθήσουν για τη διαμόρφωση των όρων αναφοράς. Και ταυτόχρονα η έκκληση μας είναι να συνεχίσουμε τις συζητήσεις στη βάση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Να μην επιχειρούμε τις οποιασδήποτε παρεκκλήσεις από αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί. Γιατί πολύ φοβούμαστε ότι αυτά θα οδηγήσουν προς άλλες κατευθύνσεις. Κύριε Κύπριε, όμως συζητήθηκε στην πρόταση του Πρόεδρου Αναστασία για την αποκέντρωση εξουσίων σήμερα ή αυτή η συζήτηση... Μα αυτά τα είχαμε συζητήσει σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Έχουμε μπει όλες τις απόψεις μας, έχουμε τοποθετηθεί και στο Εθνικό Συμβούλιο και δημόσια έναντι αυτού του συγκεκριμένου προβληματισμού. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαχειρίζεται το Κυπριακό. Αν αντιλαμβάνεστε, εκείνος θα συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, στις συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν σε αυτήν τη φάση, έχει ιδέες και απόψεις. Εμείς εκφράζουμε μια μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο να μην καταφέρουμε να καταλήξουμε σε όρους αναφοράς. Αυτό θα είναι πάρα πολύ αρνητικό σε ό,τι αφορά τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος. Πάντα έχει σημασία να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Θεωρείτε ότι ξέρει ο Πρόεδρος πού πάμε ή πού θέλει να πάμε? Νομίζω να ρωτήσετε τον ίδιο. Δεν χρειάζεται να απαντώ σε τέτοια ερωτήματα. Αυτή τη στιγμή είναι εκείνο το οποίο προέχει να δούμε πώς καταφέρνουμε να υπάρξει μια συμφωνία στους όρους αναφοράς. Και εμείς επιμένουμε ότι αυτή η συμφωνία δεν πρέπει να εκτρέπει το Κυπριακό ούτε από τα πλαίσια των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ούτε από τα πλαίσια των συμφωνιών υψηλού επίπεδου, αλλά ούτε από εκτός του διεθνούς δικαίου και των αρχών πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.